Έχουμε να ανακοινώσουμε ότι εντάχθηκαν άλλα 23 έργα. 23 έργα που 16 είναι ιδιωτικά και 7 δημόσια. Είναι αποτέλεσμα της επιτυχίας που έχει το Λίντερ όσον αφορά την εφαρμογή του στο νομό Σερών και τα χρήματα τα οποία ήρθαν από υπερδέσμευση. Δηλαδή χρήματα που ήρθαν εξτρά. Όπως και αυτή η διαδικασία όλη είναι από εξτρά χρήματα, έχουμε συμπληρωματικά χρήματα με αποτέλεσμα τις προηγούμενες μέρες εντάξαμε τα υπόλοιπα χρήματα και τα υπόλοιπα έργα και σήμερα εντάσσουμε τα άλλα 23. Παρουσία όλων των Δημάρχων του Νομού Σερών, ο Αντιπεριφερειάρχης Παναγιώτης Πυρόπουλος ανακοίνωσε την επιπλέον έγκριση έργων ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ στο Λίντερ. Πρόκειται για χρήματα τα οποία ήρθαν από υπερδέσμευση στο Νομό Σερών και αφορούν 23 έργα. Δημόσια θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον κύριο Παπαγιαννίδη, ο οποίος αποδείχθηκε ένας πολύ καλός φίλος και καλός συνεργάτης, ο κύριος Γενικός, όσον αφορά το Λίντερ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Καραμαλή, ο οποίος από την αρχή και έβαλε πλάτη και βοήθησε όσον αφορά το αποτέλεσμα και όλους αυτούς που πραγματικά βοήθησαν και βοηθούν στο να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά. Είναι σε εξέλιξη όλα αυτά τα έργα και θα πρέπει να ετοιμαστούμε λίγο μετά τον Ιούνιο και αυτές τις λεπτομέρειες θα τις πούμε δημόσια. Ξεκινάει πάλι το καινούριο Λίτερ με πολύ περισσότερα χρήματα και πολύ περισσότερες εντάξεις έργων. Στην ουσία, αυτοί που έχουν σοβαρά έργα και έχουν αξιολογηθεί σωστά, νομίζω ότι κανένας δεν θα μείνει έξω από αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Τριανταφύλου υπογράμμισε πως όντως η ομάδα της ΑΝΕΣΕΡ είναι καταπληκτική, αλλά εάν δεν υπήρχε ο πρώην Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, ίσως αυτή τη στιγμή να μην μιλούσαμε για αυτά τα 4 εκατομμύρια ευρώ που θα πέσουν στο νομό και θα μετατραπούν σε έργα. Και αν δεν είχαμε σύμμαχο τον Υπουργό μας, τον Κώστα Καραμαλή, πιστέψτε μου ότι δεν θα είχαμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα. Όσο καλή να ήταν και η ομάδα μας. Και αυτό γιατί το λέω. Οι πόροι είναι μετρημένοι. Η διεκδίκηση σκληρή. Από περιοχές με καλύτερη δυναμική από την περιοχή του Σερών. Να αναφέρουμε ότι συναγωνιζόμαστε με την Κρήτη, με τη Θεσσαλονίκη, με τη Χαλκιδική. Είμαστε έτοιμοι. Τα έχει στη διάθεσή του ο κύριος Πρόεδρος και Αντιπεριφερειάρχης μας, ότι παρόλο που λειτουργούμε σε ένα νομό με πολλές προοπτικές και οι δείκτες του είναι αρνητικοί, το πρόγραμμα και η πορεία της αναπτυξιακής κατατάσσεται μέσα στις 5 πρώτες σε όλη την Ελλάδα. Αυτό όμως από μόνο του, δυστυχώς, δεν θα είχε το αποτέλεσμα εάν δεν είχαμε την υποστήριξη που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή, εκεί που παίρνονται αποφάσεις. Προφανώς, ευχαριστούμε θερμά εμείς οι ΣΕΡΕΙ, τον κύριο Αυγενάκη, τον κύριο Καραμαλή, τον κύριο Παπαγιαννίδη, ο οποίος πιστεύει πάρα πολύ στο θεσμό των αναπτυξιακών, είναι συνοδοιπόρος, αυστηρός κριτής, και δίκαιος. Η κυρία Τριανταφύλου υπογράμμισε πως αυτή τη φορά το Λίντερ και πιο συγκεκριμένα τα χρήματα που θα αξιοποιηθούν μέσω αυτού είναι σχεδόν διπλάσια, ενώ η αναπτυξιακή των Σερών είναι μία από αυτές που επιλέχθηκε ανάμεσα στις 10 που θα ενταχθούν στο νέο Λίντερ. Ποτέ το Λίντερ στο νομό Σερών δεν ξεπερνούσε τα 7 και 8 εκατομμύρια. Σήμερα κάνουμε Λίντερ για δύο περιόδους. Και προφανώς έχουμε ήδη επιλεγεί πάλι μέσα στις πρώτες 10 αναπτυξιακές για το Λίντερ της επόμενης. Συνολικά θα υλοποιήσουμε ένα Λίντερ που ξεπερνάει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Με τη σημερινή απόφαση παίρνουμε 4 εκατομμύρια 100, τα οποία μοιράζονται μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών παρεμβάσεων 1.900.000 είναι για τα ιδιωτικά και 2.230 για τα δημόσια. Γιατί και τα δημόσια έργα είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα που πρέπει να δημιουργούνται σε μία περιοχή έτσι ώστε ιδιώτες και δημόσιο να δημιουργούν την εικόνα της ανάπτυξης. Τα έργα επιλέχθηκαν, δυστυχώς μένουν κάποια έργα που δεν μπορούν να λάβουν στην παρούσα χρονική στιγμή τη χρηματοδότηση. Είμαστε σε επαφή μαζί τους. Εγγυόμαστε ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον, στο βαθμό που μας αναλογεί
και στο βαθμό που έχουμε την υποστήριξη που έχουμε, θα καλυφθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Εκείνο που πρέπει να δεσμευτούμε είναι ότι σχεδόν όλοι όσοι έχουν αξιόπιστες προτάσεις μπορούν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, να έρθουν και να προχωρήσουν τα έργα τους. Ναι. Είτε είναι ιδιωτικά, είτε είναι δημόσια. Η κυρία Τριανταφύλου ανακοίνωσε επίσης πως έχουν ήδη στα χέρια τους το σχέδιο του νέου θεσμικού πλαισίου και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες συζητήσεις με τους δημάρχους του νομού, ώστε να προετοιμαστούν με μελέτες για το νέο Λίντερ. Εμείς ήδη έχουμε στα χέρια μας το σχέδιο του νέου θεσμικού πλαισίου. Έχω ήδη μιλήσει σχεδόν με όλους τους δημάρχους. Θα περιοδεύσουμε σε όλους τους δήμους, προκειμένου και οι δημοτικές αρχές, αλλά και οι τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες καλούνται να φέρουν εις πέρα σε αυτήν την ορίμανση των έργων, να θέσουμε υπόψη τους όρους και το βαθμό ετοιμότητας που πρέπει να έχουν μέχρι και την προκήρυξη. Και φυσικά, το γνωρίζετε, μας ακολουθείτε και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, θα γίνουν ευρείες ενημερώσεις για τους ιδιώτες. Για πρώτη φορά στο νομό Σερών εφαρμόζεται και δεύτερο Λίντερ. Σε αυτό το δεύτερο Λίντερ, μια και βλέπω απέναντι τον κύριο Χατζόπουλο, τον συνεργάτη του κυρίου Καραμαλή, και επειδή θα πρέπει να τα πούμε όλα με τη λεπτομέρεια που τους αναλογεί, ο νομός Σερών ποτέ δεν είχε συμπεριληφθεί σε ελευτικές περιοχές της Ελλάδας. Ποτέ. Λίντερ Αλίας υπάρχει από το 2000. Στο νομό Σερών όμως, ποτέ κάποιος δεν φρόντισε να διεκδικήσει το αυτονόητο, ότι πρέπει να έχουμε Λίντερ Αλίας. Γιατί πρέπει να έχουμε? Γιατί έχουμε τη λίμνη Κερκίνη, δηλαδή έχουμε εσωτερικά ύδατα. Συντική αλλά... Κεράκλεια. Συντική Κεράκλεια. Και έχουμε και το λιμάνι, τα παράλια της, των Κερδιλίων. Ακριβώς. Αφίπολη και... Λίγο ακουμπάει και το Δήμο Βυσσαλτίας. Για το Λίντερ Αλίας δε, κατάφεραν με τη συμβολή του πρώην Υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμαλή να αλλάξουν το σχέδιο της προκήρυξης και έτσι οι ΣΕΡΕΣ να καταφέρουν να ενταχθούν. Όταν διαπιστώσαμε ότι το σχέδιο της προκήρυξης του Υπουργείου για μία ακόμη φορά δεν είχε συμπεριλάβει το νομό Σερών στις ελευτικές ζώνες, οι οποίες είχαν σχεδιαστεί πριν από κάποια χρόνια, μαζί στη συνεργασία με τον Γιάννη τον Χατζόπουλο και φυσικά την υποστήριξη του κυρίου Καραμαλή, μεταβλήθηκαν ολόκληροι όλοι τις προκήρυξεις προκειμένου ο νομός Σερών να τηρεί τα κριτήρια στο να μπει σε αυτές τις ελευτικές ζώνες. Κάνουμε την εναρκτήρια σε αυτό το πρόγραμμα, πρώτη φορά θα το εφαρμόσουμε και πιστεύω ότι θα δείξουμε τα ανάλογα αποτελέσματα, έτσι ώστε ο νομός Σερών να είναι ένας νομός που θα διεκδικεί και θα υλοποιεί Λίντερ Αλίας.